Πλησιάζομαι, αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας και διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Μεγαρομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοχώρου, πλησιάζομαι εις τας Αγίας ημέρας της γεννήσεως του Κυρίου μας. Αυτό που παρατηρείτε στον κόσμο είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει αντίκρισμα, δυστυχώς, και αντί τούτο έπρεπε να υπάρχει σκότος βαθύ για να περπατεί ο κόσμος μέσα σε αυτό το σκότος, διότι αυτό του αξίζει. Εάν προσέξαμε τις ημέρες αυτές, όλοι δαπανούν τον χρόνο τους για να σκορπίσουν φώτα, χίλια φώτα. Πάνω από τα σπίτια, έξω από τα σπίτια, μέσα στα σπίτια, στους δρόμους, στα δέντρα, παντού φώτα, με μία διαφορά ότι αυτός ο κόσμος περπατεί μέσα στο σκοτάδι. Είναι τούτο που είπα προηγουμένως, ότι αντί τούτο εμείς έπρεπε να σβήσουν όλα και να είμαστε μέσα στο σκότος, ίσως ξυπνήσουμε. Και με αυτήν την κατάσταση προχωρεί ο κόσμος και νομίζει ότι με το να ανάβει φώτα ότι εισέρχεται στη γέννηση του Χριστού. Τα σήμερα σε αυτά, αντί των φώτων, θα ειδούμε εξαθλιωμένη νεότητα να είναι μέσα στα καταγόγια, να γλεντοκοπούν, να αμαρτάνουν, να ασχημονούν και έπειτα να υπάρχουν φώτα γύρω των. Και μεταξύ αυτών ένα θλιβερό γεγονός επικολούθησε να φτάσει τα σημέρας. Μία επιστήμον κόρη, η οποία τελείωσε το πανεπιστήμιο και ανέβηκε επάνω εις τον εξώστην της οικίας της για να βάλει φώτα. Ή ελιποθύμησε ή παρεπάτησε επάνω εις τον ανέβασμα που ανέβηκε ή κάτι θα έπαθε, έπεσε από τον τρίτον όροφο και απέθανε. Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία ακριβώς συγκλονίζουν τον άνθρωπο όταν σκεφτεί ότι ο Πανάγαθος Θεός δεν ζητεί τα επί της γης φώτα, αλλά τα επουράνια φώτα. Αυτά τα οποία πρέπει να έχει ο καθένας μέσα στην ψυχή του, τα φώτα των αρετών. Αυτά τα φώτα των αρετών δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά υπάρχουν μόνο σημεία καταπτώσεως του ανθρωπίνου γένους και μεταξύ αυτών, όπως είπαμε στο περασμένο κήρυγμα, ότι αυτός ο κόσμος έχει τυφλωθεί πλέον και βλέπει την αμαρτία και λέει ότι είναι αρετή. Βλέπει το κακό και λέει ότι είναι καλό. Βλέπει το εσχρό και το πλέον δυσόδες το οποίο βρωμάει και λέει αυτό είναι έργο τέχνης. Και βρέθησαν άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους είναι ολόκληρος η κόλασης να βεβηλώσουν το πιο άγιο, το πιο ευσεβές σημείο το οποίο ο χριστιανισμός κρατά ως όπλον εναντίον του διαβόλου, τον Τίμιο Σταυρόν, να τον βεβηλώσει ο ακραίος αυτός και ο άλλος ο οποίος εμφανίστηκε εκείνος με μια άλλη βρωμεράν κατάσταση που δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω γι' αυτό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα αυτών λέγει εσχρόνεστη και λέγει, και να το πεις λέγει είναι εσχρό, λέγει, όχι να τα βλέπεις αυτά μπροστά σου. Δυστυχώς η ανθρωπότης έχει φτάσει στο έσχατον σημείο των τελευταίων τούτων ετών του κόσμου. Όταν παρακαλούμε τον Θεό μας, πάντοτε
Μετά από το πρόσωπο της Παναγίας μας έχουμε το τίμιο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και αμέσως δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Μετά από την Παναγία μας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όμως δεν ευρέθηκε κανείς να ανοίξει το στόμα του για να επιτιμήσει αυτά τα βρωμερά πλάσματα τα οποία ενόμισαν ότι είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να βλέπει την ασχημοσύνη αυτή, την οποία ήδη λέγουν ότι είναι καλλιτέχνες και αυτά τα έργα λέγει είναι μεγάλης αξίας, λέγει. Ευρέθηκε μία ευλογημένη γυναίκα, πήγαινε εκεί, το έσπασε, το κάτι πέταξε πάνω, κάτι έκανε. Αυτή ομολόγησε το Θεό, ο Θεός να την ελεήσει και να της το ανταποδώσει στη βασιλεία του την επουράνιο. Την συνέλαβαν αμέσως για να την οδηγήσουν στην δίκη ότι ευεβήλωσε τα έργα της τέχνης. Θεέ μου, γλυκύτατε μου Ιησού μου, πώς μας ανέχεσαι. Θεέ μου, γλυκύτατε μου Ιησού μου, πώς αντέχεις. Εδώ οι δαίμονες γελούν, αγάλλονται, οι άγγελοι του ουρανού θρυνούν, ο Θεός λυπάται και αυτοί λέγουν ότι τα έργα της τέχνης, λέγει, τα ευεβήλωσαν. Όταν βρέθηκε η γυναίκα αυτή για να τα καταστρέψει εκεί, κάτι έκανε, δεν έχω υπόψη μου το τι συνέβηκε, αλλά το μόνο το οποίο γνωρίζω ότι τη συνέλαβα γιατί ευεβήλωσε, λέγει, τα έργα της τέχνης. Ο Τίμιος Σταυρός να καταπατείται, να εμπέζεται, να μολύνεται από μολυσμένους ανθρώπους της κολάσεως και εμείς να σιωπούμε. Αλλά τούτα τα λόγια δεν είναι απλώς λόγια τα οποία λέγουμε εμείς. Τα λέγει ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός μας οδηγεί και μας λέγει ότι τα πάντα εξαρτώνται από τις μικράς ηλικίας. Όταν αυτά τα τέκνα τα οποία αυτή τη στιγμή γαλουχούνται και μεγαλώνουν μέσα στην κοινωνία για να γίνουν αύριο κυβερνήτες αυτού του τόπου, να γίνουν διδάσκαλοι, να γίνουν γιατροί, να γίνουν οδηγοί, όταν αυτά τα τέκνα δεν γαλουχούνται αλλά αποπλανώνται από τους επιτηδίους, τι θα γίνει η Ελλάδα μας, πού θα φτάσει η Ελλάδα μας, εις ποιο σημείο θα καταντήσουμε. Και όλοι αυτοί ακριβώς την παίδευση των νέων την μετέβαλαν σε αποπλάνηση των νέων. Έδωκαν εκείνη την μπάλαν, τη θεάν μπάλαν, η οποία απορροφά όλη την νεότητα και μετά έρχεται η τιμωρία του Θεού, εξαγριώνονται αυτά τα νέα τα παιδιά και δεν βλέπουμε τίποτε άλλο, μόνο μάχες και πολέμους και ύβρις και σχρολογίες των ιερών και των θείων τα οποία έχουμε για να εκτονωθούν. Στη Ρωσία όταν ήταν ο κομμουνισμός, αυτά τα νέα τα παιδιά τα είχαν οι κομμουνιστές και είναι τούτο που καμιά φορά μυρίζει αυσύνη και αυτό το ανάποδο, διότι έχει αρχές οι οποίες επιβάλλεται να υπάρχουν στην κοινωνία. Αλλά λέγουν κομμουνισμός. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Αυτά τα παιδιά εσπούδαζαν και εργάζονται. Πού να βρεθεί χώρος, πού να βρεθεί χρόνος να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Εμείς τα έχουμε, τα ταΐζουμε, τα ποτίζουμε, τα ενδύουμε, τους τα έχουμε όλα δωρεάν και το αποτέλεσμα είναι να κατασφάζονται μέσα στα γήπεδα για να υμνούν τη θεάν μπάλα. Εκεί η αποπλάνηση των νέων. Υπακοή στους γονείς δεν υπάρχει. Έχει εκλείψει πλέον, οι γονείς δεν έχουν καμία θέση στα τέκνα των για να τους δώσουν ανατροφή.
Και ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά φωνάζει και λέγει ότι «Στέφανον, γάρ χαρίτων δέξισή κορυφή και κλειών χρήσεων περί το σώτρα χείλο», λέγει στον νέον, το νεαρό το παιδί, το οποίο ακριβώς όταν ακούει στους γονείς έχει πάρει, λέγει, τιμήν στην κεφαλή του «Στέφανον από χάριτας αρετών». Εάν υπακούει στους γονείς του, στεφανώνεται με στεφάνιν αρετής, στέφανον χαρίτων, λέγει, το οποίον είναι ατίμητον, το δίδει ο ίδιος ο Θεός. Στέφανον από χάριτας αρετών και γύρω από το λαιμόν σου θα στολιστείς με περιδέρεον που θα είναι χρυσόν. Στο λαιμό σου, λέγει, θα έχεις περιδέρεο χρυσόν, το οποίο θα σου δώσει ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα σου το δώσει άνθρωπος. Ασυγκρίτως πολυτιμότερον από κάθε άλλον άψυχο μέταλλον το οποίο δίδει ο κόσμος. Και βλέπουμε πόσο αγωνίζονται αυτά τα νέα τα παιδιά για να πάρουν έναν έπαινον, ένα μετάλλιο. Να ακουστεί το όνομά των ότι ενίκησαν, ήρθαν πρώτοι. Και εκείνο το οποίο παρακολουθούμε, αδερφοί μου, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι τρέχει ο άνθρωπος να έβρει φώτα και είδε χίλια φώτα, λέγει, αλλά δεν ήταν το φως. Το ζήτησε, το ξαναζήτησε το φως ο άνθρωπος, αλλά δεν το ευρύκε το φως. Το φως είναι, λέγει, στον Γολγοθά, επάνω στο Σταυρόν, όπου εσταυρώθηκε το φως. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», είπε ο Θεός. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Προσπαθεί ο κόσμος να γεμίσει τη γη με φώτα ψεύτικα, και όμως ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αλλάζει το χαρακτήρα του. Είναι πάντοτε ο ίδιος και προχωρεί ο ίδιος μέσα στο σκότος της αμαρτίας. Η υπακοή προς τους γονείς όσο να αναφέρεται στην Αγία Γραφή, η υπακοή στους γονείς είναι μέσα στις 10 εντολάς του Θεού. Τίμα, λέγει, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή η τιμή προς τους γονείς είναι η υπακοή προς τους γονείς. Θα αποτελεί όχι μόνο φωτεινόν οδηγόν στην ζωή του νέου όταν υπακούει στους γονείς, αλλά και στολισμόν ζηλευτών, διότι αυτός ο νέος πλέον θα διαμορφώσει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι χαρακτήρας ευλογημένος. Τον δίδει ο ίδιος ο Θεός, τον διαμορφώνει ο ίδιος ο Θεός. Το στόμα των γονέων θα είναι γεμάτο από ευλογίας δια τον ευπηθή αυτών ιών, ο οποίος ακούει στους γονείς, υπακούει στους γονείς, το βλέπουν οι γονείς, χαίρονται, διότι έχουν αυτό το παιδί το οποίο είναι γεμάτο υπακοή. Σήμερα όμως, αντί της υπακοής, υπάρχει η παρακοή και τα τέκνα δεν σέβονται ουδόλως τους γονείς του. Τα τέκνα σήμερα είναι τόσο ενάντια προς τους γονείς που τους θεωρούν ως εχθρούς, διότι, λέγει, με καταπιέζουν. Δεν είναι πολύς καιρός που απέθανε, αδερφοί μου, μέσα στην αυτοκτονία μία κόρη και άφησε μία γραπτή επιστολή και έλεγε «Δεν είχα γονείς, δεν είχα αδέρφια, δεν είχα γνωστούς, δεν βρέθηκε ένα να μου συμπαρασταθεί και να με βοηθήσει την ώρα του πόνου μου και τώρα φεύγω». Και το άφησε αυτό με το παράπονο ότι κανείς δεν βρέθηκε κοντά της. Ναι, αδερφοί μου, αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία επακολουθούν μετά από την παρακοή των τέκνων προς τους γονείς. Συνηθισμένος δε και αυτός να σέβεται τους γονείς του, εκείνους ο οποίος υπακούει στους γονείς. Συνηθισμένος να υπακούει στους γονείς, αμέσως θα δείξει το σεβασμό του προς πάντα άλλων προϊστάμενων των οποίων έχει. Εάν πορευθεί σε εργασία, θα είναι το παράδειγμα, διότι αυτό θα υπακούει στον προϊστάμενό του. Προς τους διδασκάλους θα είναι ο καλός μαθητής, διότι θα σέβεται τους διδασκάλους του. Δεν θα είναι όπως εκείνο το παιδάκι το 7χρονο,
το οποίο πήρε το Πότερ, και όταν τον ερώτησαν αυτοί οι δημοσιογράφος τι θα μάθει από αυτό το βιβλίο, και είπε θα μάθω μαγεία να εκδικούμε τους καθηγητάς μου. Αυτή είναι η οδήγηση των νέων σήμερα, όταν αυτοί οι γονείς οδηγούν τα τέκνα των προς αυτήν την ανταρσία εναντίον των μεγαλυτέρων. Προς τους ανωτέρους του, με συγχωρείτε, προς τους ανωτέρους του ο στρατιώτης θα είναι το παράδειγμα. Θα υπακούει στους αξιωματικούς, θα υπηρετεί την πατρίδα του με πίστη. Προς εκείνους οι οποίοι ακριβώς θα τον οδηγούν προς το καλό, θα δείχνει και εκείνος σεβασμόν, αλλά και οι μεγαλύτεροι θα το σέβονται. Προς τους άρχοντες και τους νόμους της πατρίδος θα έχουν υπακοή, θα είναι εύνομοι πολίτες, θα τηρούν τον νόμο της πολιτείας. Δεν θα είναι τα παιδιά τα οποία θα επιτίθενται εναντίον του νόμου και θα πράττουν εγκλήματα. Προς τους πρεσβυτέρους, ως υπάλληλος δημόσιος ή ιδιωτικός, θα δίδει σεβασμόν και εκείνοι θα το αγαπούν αυτό το παιδί. Και την ίδια στιγμή το παιδί αυτό θα υμνεί και θα ευλογεί τους γονείς του. Διότι ο κάθε ένας ο οποίος θα βλέπει το παιδί αυτό θα λέγει «Τι νος παιδί είναι αυτό» και εκεί θα ακούει ότι είμαι του και της, του πατρός αυτού και της μητρός αυτού. Θα καθίσταται λοιπόν συμπαθής εις όλον τον κόσμο, διότι θα είναι υπάκου εις τους γονείς κατά πρώτον. Δεν θα λυπεί τους γονείς του, δεν θα αντιλέγει τους γονείς, θα υπακούει τους γονείς, διότι θα τους θεωρεί ως θεμέλια της ζωής του. Ποιαν αξία θα έχει έναν στεφάνι με πολυτίμους λίθους και βαρύτιμα δακτυλίδια επάνω στα χέρια, και τώρα όπως έχουμε φτάσει τα βλέπεις αυτά τα παιδιά και τα κλαις, να έχουν πάνω στις μύτες τα δακτυλίδια, πάνω στα αυτιά τα δακτυλίδια, πάνω στην γλώσσα. Παρακαλώ, πώς βάζουν επάνω στη γλώσσα τους αυτά τα κρικέλια? Κρίκι ολόκληρη πάνω στη γλώσσα. Πώς τρώνε αυτά τα πλάσματα, πώς πίνουν αυτά τα πλάσματα? Πού φτάσαμε, αδερφοί μου, πόσον έχει σκοτιστεί ο άνθρωπος σήμερα, πόσον έχει απομακρυνθεί από το φως και έπειτα γεμίζει τους τόπους φώτα. Ποια φώτα? Εμπρός στον κόσμο της αρετής δεν υπάρχει τίποτε άλλο το οποίο να ισοφαρίσει. Η αρετή είναι μονάχα μία, η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτές οι αρετές είναι εκείνες οι οποίες καθιστούν τον νέο πλέον ενάρετον, αξιοσυμπάθητον, ελκυστικόν εις όλον το περιβάλλον αυτού. Όπου περπατήσει θα το βλέπουμε καμάριν οι πάντες. Θεέ μου, εξέλιπαν, έφυγαν, Θεέ μου, από κοντά σου τα νέα τα παιδιά. Και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Βέβαια, ανοίγει το στόμα της η μάνα, η οποία είχε το παιδί της εις ηλικία 21 ετών και δεν ήθελε ποτέ να πλησιάσει την Εκκλησία, δεν ήθελε ποτέ να ακούσει λόγον Θεού, δεν ήθελε ποτέ να φτάσει εις το σημείο των αρετών, της προσευχής και της νηστείας, δεν ήθελε ποτέ την εξομολόγηση και τα μυστήρια του Θεού, δεν ήθελε ποτέ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και στην ηλικία των 21 ετών αυτοκτόνησε. Και η μάνα αφρίζει εναντίον της Εκκλησίας. Μα το παιδί σου τι ήθελες, να πάει η Εκκλησία να σου το πάρει από μέσα στην αγκάλι σου, εφόσον εσύ δεν το οδήγησες στην Εκκλησία? Τι ήθελες, τι ζητούσες δηλαδή, και επιτίθεσαι εναντίον της Εκκλησίας? Επιτίθεται εναντίον της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία δεν έπιασε το παιδί της. Μα εφόσον το παιδί σου δεν θέλει να ακούσει για το Θεό, τι να κάνει έπειτα ο Θεός όταν εσύ τον διώχνεις?
Τι να σου κάνεις. Εκείνος σε φώναξε όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Αυτά δεν τα λέει όμως. Πάνω στον πόνο της επιτίθεται εις τους πάντας και τα πάντα. Ιέ μου, λέγει η Αγία Γραφή, Ιέ μου, μη σε πλανήσουν άνδρες ασεβείς, μη δε βουληθείς. Αδερφοί μου, αυτά στα σημέρα έχουμε μπροστά μας μία δίκη. Δίκη η οποία αντιγράφει ακριβώς αυτά τα οποία λέγει ο Θεός. Δίκη η οποία έγινε αιτία ο ένας να παρασύρει τον άλλον και παρέσυρε ο ένας τον άλλον. Και τώρα ήρθε η ώρα της δίκης. Εκείνα τα νιάτα θα κλειστούν μέσα στις φυλακές εις όλην τους τη ζωή. Γιατί? Διότι επλανήθησαν το ένα από το άλλο. Επλάνησαν το πρώτον εκείνος ο οποίος το επλησίασε και φωνάζει η Αγία Γραφή, «Παιδί μου, πρόσεχε, μη σε αποπλανήσουν ασεβείς άνθρωποι, ούτε να συγκατατεθείς θεληματικώς εις όσα σου προτείνουν». Του επρότεινα, του ενός, μετά επρότειναν εις τον άλλον, μετά εις τον άλλον, έγινε το μία σπήρα και το τέλος ήταν το αίμα. Να φωνεύουν χωρίς διάκριση, να σκοτώνουν στους δρόμους. Και τούτα τα λέγει η Αγία Γραφή. Θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εάν σε παρακαλέσουν λέγοντες ελθέ με θυμών, κοινώνησον αίματος. Κρύψομεν δε εις γην άντρα δίκαιον αδίκως. Αυτά τα λόγια άραγες τα είκουσεν αυτό το παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή καταδικάζεται εις ισόβια δεσμά. Τα έχει ακούσει ποτέ? Ήρθε μέσα σε εκείνον τον πουτρούμι το οποίο θα κλειστεί. Ήρθε να συνέλθει και να παρακαλέσει τον Θεό να το ελεήσει. Να ζητήσει έλεος από τον Θεό. Να σώσει την ψυχή του. Δεν είναι κακό ότι θα φθαρεί το σώμα. Αυτό το φθαρτό θα φθαρεί οπωσδήποτε. Θα γίνει σκολίκον βρώμα και δυσοδεία. Αλλά η ψυχή, τουλάχιστον να έβρει μεταμέλεια εκεί μέσα σε αυτόν τον τόπο, θα είναι μεγάλη ευλογία. Παιδί μου, λέει ο Θεός, οι ασεβείς προσπαθούν να σε παραπλανήσουν με λόγους και υποσχέσεις μεγάλες. Αυτά τα παιδιά τα οποία αποπλανώνται από υποσχέσεις, αυτά στις οποίες έδωκε ο διάβολος στην Εύα, της λέγει φάγε από αυτό, μην ακούς. Εκείνο που σου το είπε ο Θεός, σου το είπε για να μην τον φτάσεις, να μην γίνεις όπως εκείνον. Δι' αυτό φάγε εσύ και θα γίνεις μεγαλύτερη από το Θεό. Και απεπλανήθη η Εύα. Αποπλανώνται τα νέα τα παιδιά σήμερα. Στην αρχή παρακαλούν ή κετεύουν εκείνοι οι οποίοι τα πλησιάζουν. Τα παρακαλούν και τα οικετεύουν. Δηλαδή δίδουν σε αυτά όλων τους τον εαυτόν πώς να τα πάρουν κοντά τους. Παρουσιάζονται ότι θέλουν απλώς την συντροφιά του θύματός των. Να είμαι θα φίλη, λέγει, να μην μείνω μόνος μου. Σε θέλω να είσαι μαζί μου. Δεν αργούν όμως να αποκαλύψουν τους ανώμους σκοπούς των. Αυτό το οποίο ακριβώς παρακαλούμε σε αυτήν την παρέα η οποία έκανε έναν όμιλο, ο οποίος ήταν ο όμιλος φωνέων. Πώς επλησιάσε ο ένας τον άλλον, τι να του είπε άραγες ο πρώτος εις τον δεύτερο. Είναι αυτά τα οποία ακριβώς λέγει η Αγία Γραφή. Κοινώνησον αίματος. Εδώ είναι το φοβερότερο. Να έρθεις μαζί μου, λέγει, και θα χύσουμε αίμα. Θα σκοτώσουμε, θα φωνεύσουμε, θα δολοφονήσουμε. Είδετε την ψυχοσύνθεση του εγκληματίου, διψά αίμα. Αυτός ο οποίος προσκάλεσε το δεύτερο και το τρίτο θύμα, αυτός ο οποίος επεπλάνησε αυτήν την νεότητα, αυτά τα νέα τα παιδιά, αυτά του είπεν, πρώτα έλα να γίνομαι φίλοι, να είμαι θα μαζί, και δεύτερο λέγει θα κοινωνήσουμε μαζί αίμα, θα χύσουμε αίμα δηλαδή. Μισή των άνθρωπων της δικαιοσύνης και της αρετής, διότι η ζωή του τελευταίου αποτελεί έλεγχο δρυμήν δι' αυτόν. Βλέπει τον άλλον να προχωρεί
και αυτός φθονεί και θέλει να τον εξαφανίσει. Εδώ, αδερφοί μου, το είπα και άλλοτε, θα το επαναλάβω και πάλι. Όταν επέτρεψε ο Θεός λόγω των αμαρτιών μας και γέννητο εκείνος ο αδελφοκτόνος πόλεμος, ο άντρας εναντίον του άλλου ανδρός, η γυναίκα εναντίον της άλλης γυναικός, ο πατέρας εναντίον του τέκνου, το τέκνο εναντίον του πατέρα, ο αδελφός εναντίον του αδερφού, ο φίλος εναντίον του φίλου. Δεν υπήρχε διαχωρισμός τότε. Και έγινε το τούτο το φοβερό. Επλησίασαν αυτά τα παιδιά εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να ανατρέψουν το παν. Όταν είναι το επικεφαλής το σύνθημα «Κομμουνισμός και θάνατος», εφόρτωσαν εις τα χέρια των παιδιών, 12 χρονών παιδιά, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι και του έλεγαν «Όποιον βρει στο δρόμο σκότωσε τον και θα σου δώσουμε ένα σπίτι στο Κολωνάκι». Και εκείνο το μικρό το παιδί, το 12χρονο, έπαιρνε το μυαλό του αέρα να σκοτώσω, λέγει, για να πάρω ένα σπίτι. Του εφόρτωσε μέσα του τη δίψαν του αίματος. Η ζωή της αρετής είναι μαστίγιον οδυνηρών δια των αρκάτων της ανομίας. Ένας ιατρός ο οποίος περπατούσε στο δρόμο τότε, ένας μεγάλος επιστήμονας, τον επλησίασε το 12χρονο εκείνο παιδί και τον σκότωσε. Μα ένας γιατρός δια να γίνει γιατρός έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή. Δεν γνωρίζω πόσες χιλιάδες εχειρίζεις έκανε. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ένα μικρό παιδί, ήταν ένας όριμος άνθρωπος. Και όμως βρήκε τον θάνατο από ένα παιδί το οποίο ακριβώς δεν ήξερε τι έκανε. Δι' αυτό και μισεί το παιδί όταν του βάλει μέσα στην ψυχή του το μίσος, ο επιτίδιος και το πλανήσει. Καραδοκεί να επιτεθεί κατά του δικαίου εξαπίνης και θέλει να κοραίσει το μίσος του, εξολοθρεύων των δίκαιων από το πρόσωπο της γης. Όποιος είναι μπροστά του και όποιος του πούν ότι πρέπει να το σκοτώσεις, προσπαθεί να τον εξαφανίσει. Δεν είναι μικρό αυτό το οποίο συνέβηκε και πάλι. Δεν ακούμε τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο τώρα, μόνον φόνος. Πήγαινε ο άνθρωπος πρωί να ανοίξει το κατάστημά του και εκεί παραμόνευε ο φωνέας και τον εφώνευσε. Τον εφώνευσε για να του πάρει τα χρήματα. Δια αυτά τα χρήματα. Η ανθρωπίνη φύση διαφθείρεται τόσο πολύ, ούτως ώστε αισθάνεται ειδονήν όταν εξουθενώνει και καταστρέφει ολοσχερώς όλη την ανθρωπίνη ύπαρξη. Ό,τι υπάρχει το καταστρέφει και χαίρεται. Καταστρέφει τα πάντα και αγάλεται. Φωνεύει και γελά. Βασανίζει και γελά. Είναι τούτο το οποίο δείχνουν τώρα αυτά στα σημέρα συνεχώς τα ανθρωποθυσίες τα οποία κάνουν οι μάγοι, οι μαγείες, οι μάγοι παίρνουν τα αθώα πλάσματα και τα θυσιάζουν στον σατανά και χάνεται ο κόσμος, χάνονται, εξεφανίστηκε λέγει και έπειτα μαθαίνουμε ότι όλα αυτά τα πλάσματα τα οδηγούν σε θυσίες στον διάβολο. Σφάζουν αυτά τα πλάσματα, τα κατακρεουργούν για να κάνουν θυσίαν στον διάβολο. Καταπίωμεν δι' αυτόν όσπερ άδεις ζώντα και άρωμεν αυτού την μνήμη εκ της γης. Να τον καταφάγουμε λέγει, να τον καταπιούμε όπως τον καταπίνει ο άδεις λέγει. Να του αφαιρέσομεν το όνομα από την γη. Ας τον καταπίωμεν ζωντανόν. Όπως αχόρταγος είναι ο άδεις, και ας σβήσουμε από την γη τη μνήμη του, το όνομα του, ώστε πλέον να μην τον ενθυμείται κανείς. Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο ακριβώς μεταφέρουν στα αθώα τα παιδιά για να τα διαμορφώσουν εγκληματίες και φωνείς μέσα στην κοινωνία. Η πορωμένη συνείδηση θεωρεί τα πράγματα του κόσμου πολυτελή. Σκοπός είναι ένας. Πώς να του πάρει την περιουσία του, τα χρήματά του, ό,τι έχει. Ό,τι είναι ματιώτης και σκιά τα ονομάζει χτίσιν πολυτελή, ο αποπλανημένος νέος πλέον. Τους φόνους δεν τους διαπράττουν μεγάλοι άντρες,
όριμοι άντρες, οι οποίοι οδηγούν τα βήματά τους προς το τέλος της ζωής. Αυτούς τους φόνους τους εκτελούν, τους πραγματοποιούν νέα παιδιά τα οποία απεπλανήθησαν, έπεσαν στην πλάνη και δι' αυτά τα ευτελήρη ψοκινδυνεύουν τη ζωή των και καταλήγουν στο έγκλημα. Δεν τα είδαμε εκείνα τα παιδιά, τα αδέρφια, όταν μεγάλωσα μέσα στην αγκάλι ενός λειτουργού του Θεού. Επίστευε κανείς ότι το ένα θα παρέσερε το άλλο και να φτάσουν τώρα μέσα στα σίδερα της φυλακής κάτω από την γη? Περίμενε κανείς μια τέτοια θλίψη να έχει εκείνος ο πατέρας? Και όμως το ένα παρέσερε το άλλο, το ένα παρεσύρθε από το άλλο και απεπλανήθη το ένα κατόπιν του άλλου και υπέκυψαν στις διαταγάς των μεγάλων, οι οποίοι τα δημιούργησαν και τα εφήρμοσαν και τα διοργάνωσαν. Η λανθασμένη εκτίμηση των πραγμάτων του κόσμου αποτελεί ολέθριο λάθος. Εκατοντάδων χιλιάδων υλοφρόνων ανθρώπων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε άλλον, είναι μη μόνον ότι φάγομαι, πίωμαι, αύριον γαραποθνίσκομαι. Δεν είναι εύκολο να θέλεις να ανατρέψεις την κοινωνία εσύ με το αίμα, να φωνεύεις για να ανατρέψεις την τάξη η οποία υπάρχει. Εδώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν συντάγματα, υπάρχουν αποφάσεις εκείνων οι οποίοι οδηγούν και διοικούν αυτήν την ανθρωπότητα, την οποία να έδωκε ο Θεός στα σχήρας του. Μην νομίσουμε, αδερφοί μου, ότι το να ανέβει ένας επάνω εις μίαν καρέκλα για να κυβερνήσει έναν κόσμο ότι άναβε και μόνος του. Τον ανέβασε ο Θεός και όταν έρθει η στιγμή κατά την οποία θα δώσει λόγον, θα του πει ο Θεός: «Σου έδωσα εξουσίαν για αυτά τα παιδιά μου. Τι έκανες, πώς τα οδήγησες?» Δι' αυτό και όπως είχαμε πει προηγουμένως, ότι από τον άνθρωπο ο οποίος λείπει η σοφία, μη περιμένεις να διοικήσει έναν κόσμο όπως θέλει ο Θεός. Λείπει η σοφία, λείπει το Πνεύμα του Άγιον από μέσα του. Δεν επήραν από τον Θεό σοφία. Την χτίσαν αυτού την πολυτελή καταλαβόμαθα, πλήσωμεν δε οίκους οι μετέρους σκύλων. Ας καταλάβομεν και ας κάμωμεν η δική μας την μεγάλη και πολύτιμη περιουσία του. Να του πάρουμε την περιουσία, τα χτήματά του, ό,τι έχει. Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο έδιδε πάντοτε η κορυφή του κομμουνισμού. Το σφυρί και το δερπάνι όλα ίσα να τα κάνει. Και εφώνευαν ο ένας τον άλλον για να ισώσουν την κοινωνία, αν είναι δυνατόν, και υπάρχει μέσα στην κοινωνία τίποτε ίσο. Δεν υπάρχει, διότι δεν θα είναι το κοινωνία. Δεν είναι το δυνατόν ποτέ ο Θεός, εάν έπλαθεν τα σχήρας μας, να είναι τα δάκτυλα μας όλα ίσα. Για σκεφτείτε πόση ανούσια θα ήταν η θέα το χεριό μας. Και όμως ο Πανάγραφος Θεός τα έπλασε με τέτοια ομορφιά, ώστε όταν βλέπεις τα χέρια σου, υμνείς των Θεών. Το ένα δάχτυλο πιο μεγάλο και το άλλο πιο μικρό. Έπλασε τα βουνά, το ένα ψηλό και το άλλο χαμηλό, τους ποταμούς, τα σκυλάδες, τις λίμνες, την θάλασσα, τα ριάκια τα οποία ρέουν το νερό για να δροσίζει τον κόσμο. Βλέπουμε τα άστρα του ουρανού, αστήρ αστέρος διαφέρει. Βλέπουμε τον κόσμο να μην είναι ίσος, διότι ισότης δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ στον κόσμο, εφόσον δεν την δημιούργησε ο Θεός. Ο ένας πρέπει να βοηθεί τον άλλο, δι' αυτό ο πλούσιος πρέπει να βλέπει τον πτωχόν και εκείνος που έχει την υγεία να βλέπει τον ασθενή και εκείνος που είναι καλά να βλέπει τον ανάπηρο. Αυτά έπλασε ο Παναγαθός Θεός για να μας δώσει την δύναμη να ποιούμε την αρετήνη στον κόσμο αυτόν. Ας γίνομεν δε τα σπίτια μας από λάφυρα, ας τα γεμίσουμε, λέγει, τα σπίτια μας με λάφυρα, τα οποία θα αποσπάσουμε χύνονται σε αίματα και πατούνται σε επιπτωμάτων. Αυτά λένε οι άνθρωποι της αμαρτίας, εκείνοι οι οποίοι είναι επιτίδη να παρασύρουν την νεότητα. Τον δε σον κλήρον βάλε εν ημίν κοινών δε βαλάντιον χτισόμεθα πάντες και μαρσίπιον εν γεννηθεί το ημίν.
Πάλι να επανερχόμεθα σε αυτήν την παρέα η οποία αιματοκύλησε επί χρόνια ολόκληρα την κοινωνία της Ελλάδος και σκόρπισε τον φόβο. Τι ήταν το σύνθημα? Να πάρουμε χρήματα και να τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα σακούλι, να είναι όλα δικά μας, εξαμισίας, να τα έχουμε όλοι μας. Πού έπηγαιναν εκείνες οι ληστείες των τραπεζών? Πού έπηγαιναν όλα εκείνα τα χρήματα? Ακόμη δεν εφανερώθησαν. Πού τα έκρυψαν? Είναι εκατομμύρια τα οποία έκλεψαν από τις τράπεζες. Και το σύνθημα ήταν να τα βάλουμε μέσα σε ένα σακούλι και να έχουμε όλοι το μερίδιό μας μέσα από αυτά τα κοινά τα χρήματα. Είναι ό,τι γράφει η Αγία Γραφή, αδερφοί μου. Η Αγία Γραφή δεν βγαίνει έξω από την πραγματικότητα, ούτε λέγει λόγια τα οποία είναι αδιανά. Τα λέγει το Ευαγγέλιο, τα λέγει η Αγία Γραφή, τα λέγει ο Λόγος του Θεού. Βαλάντιον και μαρσίπιον ταυτόσημα προς το χρημάτων δοχείων. Εντάθα πρόκειται περί συνεταιρισμού μεταξύ των ληστών και κακοποιών ανθρώπων. Ληστές και κακοποιοί και φωνείς ήσαν αυτοί ακριβώς οι οποίοι ακούσαμε την καταδίκη των. Μη παρευθείς εν οδό μετ' αυτών, έκλεινον δε τον πόδα σου εκ των τρίβων αυτών. Λέγει το Ευαγγέλιο, πρόσεχε παιδί μου, λέγει, μη παρασυρθείς, μη σε παρασύρουν, να μην υπάγεις μαζί τους των δρόμων που βαδίζουν αυτοί. Απομάκρυνε δε το πόδι σου από τους δρόμους εις τους οποίους βαδίζουν αυτοί. Φύγε μακριά, παιδί μου. Αυτό το νέο το παιδί, όταν ακούσει αυτά τα λόγια, θα προβληματιστεί. Όταν δεν τα ακούσει, ποιος θα του τα πει? Ποιος θα το οδηγήσει? Ποιος θα το συμβουλεύσει? Ο φωνεύς, ο κλέπτης, ο διαρρήκτης, ο ναρκωμανής. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα τον πλησιάσει και να του πει τα λόγια αυτά? Εκείνος θα του πει εκείνα τα οποία έχει, δια να έχει ακόμη ένα σύντροφο όπως είναι αυτός. Ο κλέπτης πάντα ζητεί τον κλέπτη να είναι κοντά του. Ο μέθυσος θέλει τον μέθυσο να είναι κοντά του. Ο χαρτοπαίχτης θέλει τον χαρτοπαίχτη να είναι κοντά του. Ο άδικος θέλει τον άδικο να είναι κοντά του. Τον ελέγχει η συνείδησή του, δι' αυτό ζητεί να έχει όπως εκείνος τον ίδιο δρόμο αυτόν τον οποίον θα αποπλανήσει. Οι γαρπόδες αυτών εις κακή αντρέχουση και ταχυνή του εχέ αίμα, διότι τα πόδια των τρέχουν γρήγορα εις το κακό και είναι έτοιμα αμέσως να χύσουν αίμα. Δεν σταματούν, τρέχουν δια να χύσουν αίμα. Ο δρόμος της αμαρτίας είναι πλατής, κατοφερής, δεν είναι δύσβατος και κουραστικός ώστε να απαιτεί κόπον και υδρότα. Ο Πανάγαθος Θεός έδωκε αυτήν την εικόνα όταν είπε, υπάρχουν δύο δρόμοι, λέγει. Ο ένας δρόμος είναι στενός, ανηφορικός και δύσκολος. Ο άλλος δρόμος, λέγει, είναι πλατής, ελεύθερος, λέγει, και σε εκείνον βαδίζουν οι περισσότεροι. Εάν ακολουθήσεις όμως εκείνη την πλατή ανωδών, θα σε οδηγήσει στην απώλεια. Αν ακολουθήσεις όμως την στενή και τεθλιμμένη οδό, λέγει, θα σε οδηγήσει στην ζωή. Και σου δίδει και ένα σταυρό, όταν ανεβαίνεις με τον κόπον και τον υδρόταν για να φτάσεις στο ύψος εκείνο του Γολγοθά, σου δίδει ένα σταυρό όπως εκείνον τον οποίο φορτώθη ο ίδιος. Θα σηκώσει σταυρό, λέγει. Αυτόν τον σταυρό τον οποίο θα σου δώσω είναι ο σταυρός τον οποίο ακριβώς θα μιμηθεί στα πάθη μου. Και ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν. Αν με διώξαν εμένα θα σας διώξουν και εσάς, λέει. Αν με σταύρωσαν εμένα θα σας σταυρώσουν και εσάς. Και όντως, αδερφοί μου, οι μαθητές του Χριστού όλοι σταυρώθησαν, ο ένας πίσω από τον άλλον. Και όσοι ακολούθησαν τον Χριστόν υπέμειναν σταυρικούς θανάτους και αποκεφαλισμούς. Είναι αυτά τα οποία υπεσχέθη ο Θεός. Δεν υπεσχέθη την πλατεία ανωδών ο Θεός. Δεν υπεσχέθη ρόδα και δάφνηση στους δρόμους. Υπεσχέθη κόπους και υδρότα. Εάν χύσεις υδρότα, λέγει, και κόπους, θα σου δώσω εγώ το στεφάνι της ζωής. Ο δρόμος της αμαρτίας είναι πλατής, κατοφερής, δεν είναι δύσβατος. Εκείνοι οι οποίοι τον ακολουθούν δυσκολεύονται να σταματήσουν. Όταν πέσουν μέσα σε αυτόν τον δρόμο δεν σταματούν πλέον. Όταν πέσει η πέτρα, η στρογγυλή από τα χέρια σου στην κορυφή του βουνού που την κρατάς,
δεν μπορεί να την φτάσεις έπειτα. Η μία αμαρτία θα επακολουθεί της άλλης αμαρτίας. Μπροστά από το κάθε τι θα υπάρχει το άλλο. Και έτσι δεν θα μπορέσεις ποτέ να σταματήσεις τον δρόμο σου από την κατάπτωση και την απώλεια. Όσον δεν συνεχίζουν τα κατοφερή, την κατοφερή πορεία των τα βήματά σου, τόσο ταχύτερο και ορμητικότερο γίνεται το βήμα σου, ως να βιάζονται να εκτελέσουν το κακό μια ώρα νωρίτερο και όσοι αν πρέπει να φτάσουν το συντομότερο στην άβυσσο του εγκλήματος. Τίποτε άλλον δεν σκέπτονται, μόνο πώς θα φτάσουν στο αίμα το οποίο θα χύσουν από τον δίκαιον ο οποίος εργάζεται χωρίς να έχει ποτέ τη σκέψη να αδικήσει κανέναν. Οι πόδες αυτών εις κακή αντρέπουσιν και είναι ταχυνή του εκεί αίμα, είναι γρήγοροι για να χύσουν αίμα. Όταν είναι τα παιδιά, Χριστέ μου, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα τα οδηγήσει? Και όταν τα οδηγεί, άραγες ακούν, άραγες έχουν την τάση να υπακούσουν. Τους ομιλείς, τα συμβουλεύεις και εκείνα τρέχουν το δρόμο τους χωρίς να έχουν ποτέ την τάση να ορθοποδήσουν και να επωφεληθούν από όσα ακούν. Αυτοί γαριφώνουν μετέχοντες θησαυρίζους είναι αυτής κακά, ιδέα καταστροφή ανδρών παρανόμων κακή, διότι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν εις φόνων σοριάζουν εις τον εαυτόν τους πολλά κακά, ιδέα καταστροφή των παρανόμων ανθρώπων θα είναι φοβερά. Αυτε εωδίηση πάντων των συντελούν τον τάνομα, τη γάρ ασεβία την εαυτόν ψυχή να φερούνται. Κατά αυτόν τον τρόπο ζουν και τέτοιο θα είναι και το κατάντημα όλων όσοι διαπράττουν παράνομα έργα. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι όταν πράττει το κακό πως δεν θα έβρει ποτέ την δικαιοσύνη μπροστά του. Ξαφνικά όμως ο διάβολος εκεί που τον οδηγεί προς το κακό αμέσως τον αποκαλύπτει. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον ο ου φανερό γεννήσεται, είπε ο Θεός. Αυτά τα οποία γίνονται στο κρυφό θα φανερωθούν μια ημέρα. Είναι πολύ φοβερό εκείνον το οποίο ακριβώς έκανε μια γυναίκα όταν εφώνευσε το παιδί της και ζητούσαν το παιδί το οποίο αφανίστηκε. Δεν το έβρισκαν και εκείνη εχαιρόταν όταν έβλεπε ότι δεν την ανακαλύπτει δικαιοσύνη. Και πέρασαν τα χρόνια και έφτασαν στην ηλικία των 80 ετών και ήταν έτοιμη να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και μέσα σε εκείνη την ώρα του θανάτου άνοιξε το στόμα της και είπε «Εγώ εφώνευσα το παιδί το οποίο ζητούσατε τόσα χρόνια». Ναι αδερφοί μου, δεν μένει τίποτε κρυπτό στον κόσμο τούτο. Μείνε μαζί με τον Θεό και ο Θεός θα σε σκέπει. Όταν είσαι με τον διάβολο, την ώρα που πράττεις την αμαρτία σου λέγει δεν σε βλέπει κανείς. Και όταν πράξεις την αμαρτία, χτυπάει τα τύμπανα και φωνάζει και λέγει «Τρεχάτε να τον δείτε, τρεχάτε να τον δείτε». Και σου φέρνει έπειτα από αυτά την απελπισία και έπειτα από την απελπισία την αυτοκτονία και έπειτα από την αυτοκτονία τον Άδη, την αιώνιον κόλαση. Αυτές είναι οι πανουργίες του διαβόλου αδερφοί μου. Όταν πράττεις την αμαρτία σου την φανερώνει σαν μια σταγόνα νερό μέσα σε ένα ποτήρι χρυσό και δεν δίδει σημασία. Λέγεις μια σταγόνα τι είναι. Και όμως μόλις πράξεις την αμαρτία σου την μεγαλώνει τόσο πολύ που την κάνει βουνόν ολόκληρο. Μαυρίζει τους τόπους. Βλέπει όλον τον κόσμο και σου τον παριστάνει ως εχθρού σου. Δεν υπάρχει πουθενά κανείς να σε αγαπήσει, λέγει. Τώρα όλοι είναι εναντίον σου. Ένα σου απομένει. Κλείσε τα μάτια σου για να έβρεις λυτρωμόν. Και αυτό γίνεται κάθε κάστην ημέρα όταν εφτάσαμε στα σημέρα σε αυτά που ζούμε. Σοφία εν εξώδη σημνείται εν δε πλατείες παρησίαν έχει. Να δούμε τώρα την σοφία του Θεού, το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Εκείνον το οποίο ο Θεός δίδει στα παιδιά του. Το κήρυγμα της σοφίας του Θεού, του Αγίου Πνεύματος
όχι μέσα, ακούετε, όχι μέσα από τύχη, αλλά εις τα άκρα και τα σεπάρξεις αυτών, ώστε να ακούετε και να μην μείνει μυστικόν. Παραστέκει δε και εις τα στήρας των αρχόντων, δια να τους σοφίζει εις τα καθήκοντά των, αλλά και εις τα σπήλας και τα εισόδους των πόλεων, όπου γίνονται εσυγκεντρώσεις δια τας αγοραπολισίας, συνοικέσια, πολιτικά συζητήσεις, δικαστικά υποθέσεις, και απευθύνεται προς όλους και λέγει με παρησία. Τι λέγει? Λέγει ότι η σοφία του Θεού έχει παρησία. Εκείνος που έχει τον Θεό μαζί του έχει και την δύναμη να παρουσιάζεται οπουδήποτε. Εκείνος ο οποίος έχει την κακία μέσα του, έχει τον φθόνο μέσα του, έχει την έχθρα μέσα του, δεν μπορεί να ξεμητήσει ούτε να δώσει το φως εις τον άνθρωπον ο οποίος είναι τυφλός. Αδερφοί μου, μεγάλο το θέμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Δι' αυτόν τον λόγο εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο ημί μόνο να παρακαλούμε τον Θεό να μας οδηγήσει στον δρόμο Του. Και προπάντων τα τέκνα μας, αυτά τα παιδιά τα οποία είναι αθώα και ζητούν βοήθεια, να τα οδηγήσουμε. Να μην παραπλανηθούν τα τέκνα μας, διότι η παραπλάνηση, η αποπλάνηση είναι κάτι το οποίο θα φθείρει την κοινωνία παντελώς. Εφότου ο Υιός του ανθρώπου ενηθρώπησαν, δεν λαλεί αυτή η σοφία του Θεού στους ανθρώπους. Από τότε που έγινε ο Θεός άνθρωπος, αυτάς τας ημέρας θα το δούμε τον Θεό να είναι ένα βρέφος μέσα σε μια φάτνη. Θα δούμε τον Θεό να είναι άνθρωπος, να κλαίει και να ζητεί από τη μητέρα του το φαγητό. Θα δούμε ένα παιδί νέο, εγεννήθη πεδίο νέο, λέει. Η Παρθένο σήμερον των προαιώνιων λόγων, εν σπηλαίο έρχεται από τεκίν απορρίτως. Χόρευε η οικουμένη ακουτιστήσα, δόξασε με τα αγγέλων και τον ποιμένο, διεμάς γαρε γεννήθη παιδίον νέο. Δεν είχε ξαναγεννηθεί πάνω στην Κίνα το τέτοιο παιδί. Μόνο ένα γεννήθηκε, και αυτό το παιδί είναι ο Θεός, είναι ο άνθρωπος Θεός. Δι' αυτό από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός και έγινε ο άνθρωπος εις εμάς, έδωκε και την χάρη του εις εμάς. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο ο Πανάγαθος Θεός να μην μας το εφανέρωσε. Όλα τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του Θεού μας τα εδήλωσε ο Θεός, μας τα εφανέρωσε. Τι θα υπεί κόλασης, τι θα υπεί παράδεισος, μας τα είπε και τα δυο. Και όμως ο σημερινός άνθρωπος φοβάται να αποκαλύψει εις τον συνάνθρωπον του ότι έχει εχθρόν άσπονδον εις τούτον τον κόσμο, που δεν θέλει να σωθεί, διότι θα πράττει το πάν να τον αποπλανήσει, και αυτός ο εχθρός είναι μόνον ο διάβολος. Δια τον διάβολο δεν θέλουν να ακούσουν καθόλου, και φωνάζουν και λέγουν οι παραμορφωμένοι, οι οποίοι ζητούν τα πάντα να τα λύσουν δια της επιστήμης. Διάβολος, λέγει, δεν υπάρχει. Και μην ξεχνάτε, αδερφοί μου, ότι εδώ στον Άγιο Γεώργιο φωνάζει ο διάβολος. Προσέξετε τα λόγια του, όπως τα έχω απομνημονεύσει. Δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Ομιλεί για τον Θεό. Δεν τον βλέπεις, δεν μπορεί να πει το όνομα του. Δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά, λέει. Ναι, αδερφοί μου, όταν πλανήσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει εχθρός, τότε τον έχει φάει. Εάν όμως προσέχει ο στρατιώτης ότι στο δρόμο που πηγαίνει θα είναι κρυμμένος ο εχθρός, έχει το χέρι του στη σκανδάλη και το όπλο παρατεταμένο. Και λέγει, από πού θα πεταχτεί τώρα ο εχθρός, και τον χτυπάει και σώζεται. Εάν όμως πλανήσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει διάβολος, τότε δεν έχει παρά να σε φάει ο διάβολος. Διότι τούτο ζητεί, να σε πλανήσει ότι δεν υπάρχει. Και γίνονται αυτά στις ημέρες, αν προσέξατε, γίνονται τόσες συζητήσεις για να αποδείξουν οι ληστές, οι άπιστοι, ότι δεν υπάρχει διάβολος.
Μα ο Θεός για ποιο σκοπό κατέβηκε από τους ουρανούς? Ήρθε για να κάνει περίπατο? Ήρθε για να μας δει και να φύγει? Ήρθε, λέγει, για να σώσει τον άνθρωπο από τον διάβολο. Γι' αυτό κατέβηκε από τους ουρανούς. Δεν κατέβηκε για άλλο σκοπό. Και η ζωή του όλη, η επί της γης ζωή του Θεού, επί 33 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι το τίποτε άλλο, μη μόνο να προειδοποιεί τον κόσμο ότι υπάρχει εχθρός και να σώζει τον κόσμο από τον εχθρό. Να θεραπεύει τους δαιμονισμένους, οι οποίοι ακριβώς τότε ήταν οι οικουμένοι ολόκληρος δαιμονοκρατούμενοι, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα όμως έχουμε τη χάρη του Θεού. Τότε δεν υπήρχε ο Θεός. Δεν είχε να ανθρωπίσει ο Θεός, δεν κατέβηκε ο Θεός για να διέκουσε το διάβολο. Γι' αυτό στο 40 ώρες του έλεγε, του έδειξε όλη την ανθρωπότητα. Ως ταινία και του λέει, αν πέσεις, τώρα είμαι εγώ ο κυβερνήτης, του λέει. Αν πέσεις και με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλη αυτή την οικουμένη. Αυτός είναι ο διάβολος, αδερφοί μου. Δαιμονοκρατουμένη ήταν η ανθρωπότης ολόκληρος, απάκρο εις άκρο. Όταν όμως γεννήθηκε ο Χριστός μας, έδιωξε τον διάβολο πλέον. Κατεπατήθη ο διάβολος και όταν ετάφηκε ανέστη, ανέστησε τον άνθρωπο από την απώλεια, από την κόλαση, από την καταστροφή. Όσον χρόνον άκακοι έχονται της δικαιοσύνης, ούκαι σχυνθίσονται. Οι διάφρονες της ύβρεως όντες επιθυμητέ, ασεβείς γενόμενοι εμείς εις ανέστησιν. Εφόσον οι μη κυριευθέντες υπό της κακίας άνθρωποι θα ακολουθούν των βίων της δικαιοσύνης και της αρετής, δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιαστούν οι δε αμαρτωλοί, επειδή επεθύμησαν την αλαζονική ζωή της κακίας, κατήντησαν στην εσχάτην ασέβεια, εμίσησαν την σωτηριώδη γνώση της αληθείας. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πικρά, αδερφοί μου. Όταν ακούσουμε την αλήθεια, εάν μεν έχουμε ταπείνωση, ακολουθούμε αυτά τα οποία ακούμε. Εάν όμως δεν έχουμε ταπείνωση, εξαγριωνόμεθα, γινόμεθα άγριοι. Τι είναι αυτά, λέγει, που λέγει, τι είναι αυτά που ακούμε? Είναι αυτά, είναι η αλήθεια που ακούς. Δεν θέλεις όμως να την δεχθείς, δι' αυτό αγανακτείς. Και έτσι οδηγήσει πάντοτε στην απώλεια και την καταστροφή. Αδερφοί μου, ως εδώ σταματούμε το θείον κήρυγμα και παίρνουμε σύνθημα. Το πρώτο σύνθημα το οποίο θα έχουμε είναι να φροντίσουμε δια τα νέα τα παιδιά. Όσοι γονείς έχετε παιδιά, οδηγήστε τα εις τον Θεό. Οδηγήστε τα κοντά του. Προσπαθήστε να τους δώσετε το φως. Το φως το πραγματικό. Δώστε τους την αλήθεια. Ριζώστε, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον φόβο του Χριστού μες στην ψυχή του παιδιού σας, λέγει, και του έχετε δώσει τη μεγαλύτερα πρίκα της ζωής του. Τι κι αν το αφήσεις σπίθια και περιουσίες και χρήματα, είναι έτοιμος να τα κατασπαλίσεις, να τα καταπαταλήσεις σε μίαν στιγμή. Αδερφοί μου, τελευταίως υπήρχε ένα φοβερό γεγονός ενός ο οποίος είχε μία μεγάλη επιχείρηση εις όλη την Ελλάδα. Επουλούσε το νερό, το οποίο νερό ήταν εκείνο το οποίο ακριβώς έπινε όλη η Ελλάδα και ήταν με το όνομα Καραντάνη. Νερό Καραντάνη. Το έπαιρνε από την πηγή και το επουλούσε. Είχε ένα παιδί μόνο. Τα χρήματα ήσαν δισεκατομμύρια τα οποία είχε. Ήρθαν η στιγμή όμως και έφυγε. Δεν έδωσε όμως στο παιδί του εκείνο που ζητεί ο Θεός. Δεν του έδωσε τον Θεό. Του έδωσε τα χρήματα. Και μόλις έκλεισε τα μάτια του, σε ολίγο χρονικό διάστημα, εξαφάνισε όλη εκείνη την επιχείρηση. Κατέφαγε εκείνη όλα τα χρήματα. Και τέλος, αδερφοί μου, τι ήταν? Η αυτοκτονία. Και εξαφανίστηκε ολόκληρο εκείνο το όνομα.
Αυτό είναι ένα σύνθημα από τα μεγαλύτερα, ότι μείνε κοντά στο Θεό για να είσαι πάντοτε στην κοινωνία ένα πρόσωπο το οποίο θα δώκεις όχι φως αλλά πολλά φώτα. Θα κάνεις την οικογένειά σου όπως την θέλει ο Θεός. Θα ανατρέψεις τα παιδιά σου όπως τα θέλει ο Θεός, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και τότε θα είσαι κοντά στον Θεό. Σύνθημα λοιπόν, τα παιδιά μας να μην μας τα αποπλανήσουν οι κακοί άνθρωποι, οι φωνείς, οι εγκληματίες, οι κλέπτες, οι διαρρήχτες, οι φωνείς. Να μην μας τα αποπλανήσουν εκείνοι οι οποίοι πατούν επάνω στην νεότητα για να ανέβουν, να πάρουν θέσεις, να κυβερνήσουν. Αυτοί αποπλανούν την νεότητα. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση στο έθνος μας, να οδηγηθούν αυτά τα νέα τα παιδιά στον δρόμο του Θεού, για να υπάρξει η Ελλάδα μας αιωνία στον κόσμο και να δίδει το φως το οποίο ακριβώς ζητεί ο Θεός. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Να γίνουμε φως κόσμου και ο Θεός θα μας ευλογεί και θα μας αξιώσει και στην επουράνιον του Βασιλεία. Αμήν.